Η φοιτητική ομάδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Typhoon Motor Racing απέσπασε μια ακόμη σπουδαία παγκόσμια διάκριση, κατακτώντας τη δεύτερη θέση στη συνολική κατάταξη στον διεθνή διαγωνισμό Moto Student 6, που διεξήχθη από 15 έως 18 Ιουλίου στην πίστα Motorland Aragon της Ισπανίας. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν συνολικά 37 πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο και η Typhoon Motor Racing του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με 680,7 μόρια άφησε πίσω τις ομάδες με μακρά παράδοση στο θεσμό από πολυτεχνικές σχολές της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Από την Ελλάδα συμμετείχε και η φοιτητική ομάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατακτώντας την 8η θέση. Η ομάδα σχεδίασε, μελέτησε και κατασκεύασε από την αρχή τη νέα μοτοσυκλέτα Κέρβερος, εφαρμόζοντας πληθώρα καινοτόμων ιδεών. Αξίζει να σημειωθεί πως η φοιτητική ομάδα ιδρύθηκε το 2014 με επιστημονικά υπεύθυνο τον αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, κ. Δημήτρη Γιαγκόπουλο, και έκτοτε σε κάθε συμμετοχή της σε διεθνείς διαγωνισμούς αποσπά σημαντικές διακρίσεις. Η φοιτητική ομάδα Typhoon Motor Racing του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας συμμετείχε στην 6η έκδοση του διαγωνισμού Moto Student, ο οποίος διοργανώνεται κάθε 2 χρόνια στην πίστα Motorland της Αραγωνίας, που είναι μια διεθνής πίστα που συμμετέχει στο πρωτάθλημα MotoGP. Η ομάδα συμμετείχε για τρίτη φορά. Οι προηγούμενες φορές τις οποίες πήρε μέρος στο διαγωνισμό ήταν το 2016, το 2018, ενώ φέτος λόγω της πανδημίας και κάποιων αναβολών του διαγωνισμού η συμμετοχή της έγινε τώρα τον Ιούλιο, πριν από λίγες μέρες. Η ομάδα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο σύνολο των αγωνισμάτων και της βαθμολογίας. Εδώ να αναφέρουμε ότι ο διαγωνισμός έχει δύο σκέλη, έχει το θεωρητικό σκέλος και το καθαρά αγωνιστικό σκέλος. Η ομάδα πήγε πάρα πολύ καλά και στα δύο μέρη, όπου στο θεωρητικό σκέλος κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο καλύτερο σχεδιασμό, την τρίτη θέση στο σύνολο του θεωρητικού σκέλους. Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, πήρε πολύ καλές θέσεις σε όλα τα αγωνίσματα. Εδώ να σημειώσω ότι υπάρχουν 8 αγωνίσματα, συν ο αγώνας 9 γύρων. Εδώ πολλοί κόσμος δεν το γνωρίζει ότι γίνεται κανονικός αγώνας. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ανάλογη επικινδυνότητα σε όλο αυτό το πλαίσιο. Συμμετέχει μόνο επαγγελματίες οδηγοί που έχουν επαγγελματικό αγωνιστικό δίπλωμα από την Παγκόσμια Ομοσπονδία. Άρα τα αποτελέσματα τα οποία κατάφερε να φέρει η ομάδα, την οποία την κατατάσσουν στη δεύτερη θέση στο σύνολο, είναι πάρα πολύ ικανοποιητικά. Να σημειώσουμε την εξέλιξη της ομάδας, όπου στην πρώτη συμμετοχή της είχε λάβει την 1η θέση στο σύνολο, στη δεύτερη συμμετοχή της την 7η θέση στο σύνολο, κατακτώντας βέβαια και κάποια κύπελα, παίρνοντας κάποιες πρωτιές επιμέρους σημεία, και με την τρίτη συμμετοχή της ανέβηκε στη δεύτερη θέση, που επί της ουσίας είναι πίσω από την ομάδα του Πολυτεχνείου του Τωρίνο, η οποία είναι μια επαγγελματική ομάδα, η οποία συμμετέχει σε αγώνες Moto3 στο πρωτάθλημα της Ιταλίας. Άρα από τις αμιγώς φοιτητικές ομάδες μπορούμε να πούμε ότι η δική μας ομάδα είναι πρώτη ουσιαστικά. Ο διαγωνισμός αυτός δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να ασχοληθούν με ένα κανονικά πλήρες μηχανολογικό εξάρτημα, όπως είναι μια αγωνιστική μηχανή. Αυτό σημαίνει ότι από το μηδέν η μηχανή έχει σχεδιαστεί, έχει μελετηθεί, έχουν γίνει οι απαραίτητες αναλύσεις σε όλα τα στοιχεία της μηχανής, στα δομικά μέρη, στη βελτιστοποίηση της απόδοσης του κινητήρα, στα αεροδυναμικά. Επίσης, περιλαμβάνει το θεωρητικό σκέλος ένα πλάνο βιομηχανοποίησης του αγωνιστικού πρωτοτύπου, οπότε οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία, πέρα από το αγωνιστικό καθαρά σκέλος που είναι και θέμα εμπειρίας και ποιότητας του οδηγού, να ασχοληθούν με κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ κοντά στα πλαίσια του σπουδών τους.